Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία σχέδια ακούω. Γιατί, ωραία πράγματα. Γιώργο Βαρεμένο. Γιώργο, δεν θα πήγαινε εσύ να τα αναλάβει αυτό το project? Εγώ έχω πάει απλώς για να το επισκεφθώ. Ναι, παιδί μου, λέω, άμα γίνει ωραίο, δεν θα είναι. Φιλοξενία θα έχει. Ιστορία θα έχει. Θα ξαναγείς εδώ, ήταν η στολή του Βασιλιά, όταν θύμωσε με τον Παπαδόπουλο, ας πούμε. Εδώ βγήκε τη φωτογραφία. Εγώ πάντως μια φορά που αναζήτησα μια άμαξα στην πατρίδα μου, τον Ετώλο Καρνανιά, γιατί δώσανε 15 εκατομμύρια να κατασκευάσουν την σιδηροδρομική γραμμή, γιατί την αφήσαν και την παίρνουν τώρα για παλιοσίδερα, την εγκαταλείψανε. Και λέω, είχα μάθει, όχι από Έλληνα, από έναν Άγγλο, παρακαλώ, που παρεπιδημεί στη χώρα μας, ότι υπήρχε εκεί μια άμαξα που μετακινούνταν οι βασιλείς. Ιστορικό. Ναι. Και την αναζήτησα. Για να φτιάξουμε ένα μουσείο, αφού αφήσαμε το. Πέσανε 15 εκατομμύρια και φτιάξαν τη γραμμή και την παρατήσανε. Και ρημάζει έκτοτε. Ναι. Και κανείς δεν μου εξήγησε γιατί έγινε αυτό και μετά εγκαταλείφθηκε στη δρομική γραμμή. Αλλά ούτε την άμαξα. Δεν την άμαξα μπόρεσα να βρω. Κάποιος μου είπε ότι υπήρχε κάπου στη Μεσσηνία. Δεν μπόρεσα τελικά να την. Ξύλα θα έγινε. Να την βρω. Να φτιάχνει ένα μουσείο σιδηροδρόμου. Να έχουμε να το θυμόμαστε το σιδηρόδρομο. Κατάλαβες. Σωστό. Γιατί σωστό. Ακούω τώρα και για ενδιαφέρον ζεστό λέει για το σιδηρόδρομο. Πού? Στην Ελλάδα. Από ποιους? Από αυτοί που τον απαξίωσαν το σιδηρόδρομο. Αλλά καλό είναι πάντως. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο στην Ελλάδα μην τώρα. Μην ασχολάστε, κύριε Βαρεμένο. Μα δεν έχουμε. Έχουμε σιδηρόδρομο. 45 εκατομμύρια την κόστη την Τρεμουσέ. 45 εκατομμύρια. Έναν την πινακίου παγίου. Α, στο ΣΥΡΙΖΑ να φέρετε. Όχι, αλλάζει. Τι λες τώρα. Άμα κάνετε δημόσια. Από τότε που Χαρέλο Τρικούβης εγκαινιέσε το σιδηρόδρομο μέχρι τώρα. Προφανώ κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Μπορούμε να συζητήσουμε για την περίοδο του. Όσο θέλετε να συζητήσουμε. Και για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Όσο θέλετε. Πελοποννησιακό πόλεμο. Να πάμε λίγο. Πελοποννησιακό πόλεμο. Είχα πει το εξής. Ακούστε να δείτε. Απαξιώσατε το σιδηρόδρομο. Δώσατε την Τρενοσέ έναντι πινακίου παγκίου. Και όταν πήγε να τη δώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είχατε βγει στα κάγκελα. Με πολλαπλάσιο τρόπο. Παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό. Εγώ δεν ήθελα να αναγνώσω κανένα non-paper. Μισό λεπτό. Από σήμερα. Από χθες το μεσημέρι, Κυριακή, με δημοσιεύματα, έκανε και σχετική αποκάλυψη στο Open, συντάξει 24.000 ευρώ. Ναι. Πώς το είδατε αυτό, πώς βλέπετε εσείς ότι υπάρχουν συμπολίτες μας, νομίμως λένε κάποιοι, που παίρνουν σύνταξη 24.000 ευρώ το μήνα. Κοιτάξτε, συντάξεις πρέπει να είναι αναλογικές. Αυτό τώρα είναι σαφώς εξαιρετικά προκλητικό και καλά έκανε ο αρμόδιος υπουργός και το έδωσε στη δημοσιότητα. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις δείχνουν ότι ο νόμος Κατρούγκαλου, εκτός από τις πρωτοφανείς αδικίες που έχει για πρόσωπα που κατέβαλαν τις ίδιες εισφορές, ακριβώς τις ίδιες εισφορές και δούλεψαν ακριβώς τα ίδια χρόνια, αλλά αυτός που πρόλαβε να βγει στη σύνταξη παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη από τον άλλο που σήμερα υπηρετεί στη δουλειά του και θα βρεθεί στη σύνταξη σε 5 χρόνια, είχε προφανώς και τέτοιου είδους πολύ δυσάρεστες αστοχίες, προκλητικές για τους πολίτες. Καταλαβαίνω ότι ο Υπουργός θα τις διορθώσει αυτές τις αστοχίες και χρειάζεται και μια μορφή αυτοκριτικής αυτό. Αυτός ο νόμος δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε και γιατί έκανε την πρωτοφανή αδικία που μόλις σας είπα, δεν λειτουργήσε και γιατί έχει τέτοιου είδους προκλητικές περιπτώσεις. Νομίζω πρέπει να βάλουμε μια τελεία εκεί και να δούμε από τώρα και πέρα. Προφανώς θα αλλάξει ο νόμος και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης είναι σαφές ότι θα καταργηθεί αυτός ο νόμος και είναι σαφές ότι θα πάμε σε μια διαδικασία η οποία θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει και η αλληλεγγύη των γενεών και να αποκατασταθούν σε ένα μεγάλο βαθμό οι συντάξεις, αλλά και κυρίως να υπάρχει η αίσθηση ότι όταν δουλεύει κανείς και δουλεύει περισσότερα χρόνια, στο τέλος της μέρας θα πάρει το ποσό που του αναλογεί. Ναι, σωστό αυτό. Κύριε Βαρεμένο. Λοιπόν, υπάρχει ένας προπαγανδιστικός βομβαρδισμός. Την ανακοίνωση από παντού με την ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ε? Είδα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χθες γι' αυτό. Ναι. Επειδή λέει όμως πριν την εφαρμογή του που επικρατούσε, ένα μοσαϊκό διατάξεων προβλέφθηκε για λόγους ανταποδοτικότητας μεταβατικής φύσεως ρύθμιση. Για όσους είχαν καταβάλει το παρελθόν υψηλές φορές. Τι μεταβατική. Αυτός άμα πέντε 24.000. Με συγχωρείτε τώρα, βρήκαμε αφορμή, όχι εσείς. Πάση περιπτώσει, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, ο σαρωτικός που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά. Κατά τη γνώμη μου, τίθεται θέμα δημοκρατίας. Αν δεν βρεθεί ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός να βάλει κάποιο κανόνα σε αυτό,
Η Ελλάδα έχει καταρκυλήσει σε ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει σε καμιά ευρωπαϊκή λίγο χώρα. Υπερβάλλει. Δεν ξέρω, εγώ δεν υπερβάλλω καθόλου. Καθόλου. Αυτό να που συμβαίνει. Να φέρουμε πίσω την ΕΡΤ του ωραίου καιρού σας. Δεν θα με διακόπτετε, εγώ σας άκουσα. Έτσι. Και όταν ισοπεδώσετε ένα νόμο, παίρνοντας αφορμή από μια μεταβατική διάταξη, όπως λέτε εσείς τώρα. Ναι, αυτό λέω, ακούστε, αγαπητέ μου συνάδελφε, θέλω να το πω, πάνω από 10.000. Τίθεται θέμα δημοκρατία στη χώρα. Αυτό που συμβαίνει τώρα, με αυτό το προπαγανδιστικό βομβαρδισμό, τον έλεγχο των πάντων δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα. Ούτε δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ. Και, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ βομβαρδίζεται ο ανηλαιός ως κυβέρνηση και τώρα δεν υπάρχει τσιμουδιά. Εδώ, όποια αποκάλυψη και να κάνεις, δεν βρίσκει ένα παράθυρο δημοσιότητας. Αυτό που σας λέω. Ποια αποκάλυψη, σας το λέω, Γιώργο μου. 24.000 και 18.000. Καλά, εντάξει, αυτό είναι τώρα. Θα σας πω εγώ πώς. Επίσης, γι' αυτό. 40 αποκαλυπτικό, σας είπα. Λέει εκεί πέρα ότι είναι μια μεταβατική διάταξη. Δεν έχει σχέση με το σύνολο του νόμου Κατρούγκαλου που ονειρεύτηκαν να τον καταργήσουν πριν έρθουνε. Και μην πείτε τώρα ότι η αφορμή για να τη σκέψη να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν από αυτό. Όπως η σκέψη για να πουληθεί η ΔΕΗ θα προκύψει, Γιώργο, από κάτι που θα ανακαλύψει τώρα ο κύριος Χατζηδάκης. Πλαφόν στις συντάξεις πρέπει να μπει. Βεβαίως πρέπει να μπει. Ο Κατρούγκαλος δεν την έβαλε όμως τον πλαφόν. Κοιτάξτε, αυτό σου λέει ότι είναι μία μεταβατική διάταξη. Μα δεν είχε πλαφόν όμως. Λοιπόν, ας το μεταβατικό. Δεν είχε πλαφόν. Ωραία, να μπει πλαφόν αν δεν υπήρχε. Αλλά εγώ νομίζω. Είναι λάθος όμως αυτό. Στην πράξη. Φωνάξτε τον κύριο Κατρούγκαλο να σας το εξηγήσει κιόλας καλύτερα. Στην πράξη, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει σύνταξη. Γιατί εμείς ήμασταν και σε ένα ταμείο, έτσι, το οποίο πλήρωνε τις περισσότερες εισφορές από όλα τα ταμεία. Θέλετε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Θέλετε να την ανοίξουμε. Λέμε ότι ήταν λάθος του νόμου Κατρούγκαλου. Για να το πάμε πολύ συγκεκριμένα. Είναι λάθος του νόμου Κατρούγκαλου. Όχι, δεν έχει πλαφόν. Ακούστε το, κύριε Σιμάνδρου. Γιατί δεν το λες αυτό. Εγώ σας πάω, θα σας πω γιατί σας το λέω. Ήταν λάθος. Σας πάω ότι για ένα ταμείο το οποίο πλήρωνε τις περισσότερες εισφορές ορισμένοι εργαζόμενοι. Ορισμένοι εργαζόμενοι στο ταμείο το δικό μας. Το δικό μας, δημοσιογράφων. Όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε εδώ. Πληρώνανε τις περισσότερες εισφορές σχεδόν από όλο τον κόσμο. Και ποιο ήταν. Ποιο είναι το πλαφόν. Στη συντάξη. 3.000 αυτή τη στιγμή. Ούτε 3.000 δεν είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν είναι κάτω συντάξη. Από 2. Από 2. Γι' αυτό σου λέω. Κατα... Γι' αυτό ο νόμος Κατρούγκαλου δεν έβαζε, βρε Γιώργο. Μην τραλάνε. Εντάξει τώρα. Γιατί εμείς έπρεπε να βάλει ο νόμος Κατρούγκαλου. Ήταν εμείς λάθος που δεν μπήκε. Ο κράτος ο δικός μας με βάζει ποιο νόμο παίρνει σύνταξη. Μα τώρα θα το πάμε στον κλάδο δικό μας. Είναι άλλο θέμα. Για παράδειγμα, όχι να το πάμε, να το πάμε. Όση ώρα θέλετε. Ο θόρυβος ο γενικός. Έτσι. Και ο προπαγανδιστικός που δεν έχει κανένα όριο, σας είπα. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να τηθεί στη χώρα αυτό. Το πρόβλημα δημοκρατίας. Αυτό πρέπει στη χώρα. Βεβαίως. Είναι πρόβλημα δημοκρατίας αυτό. Δεν μιλάω καθένα σε ελεύθερα. Ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια ανισορροπία και δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα πώς να το πω, όργανο, όπως το ΕΣ, ας πούμε, να ενεργοποιηθεί, να γίνει κάτι. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Να μην βγαίνουν αυτές οι. Υπάρχει μια σαρωτική προσπάθεια. Θα σε φέρω ένα παράδειγμα. Να μην βγαίνουν όχι, αυτά. Όχι, καθόλου, δεν λέω γι' αυτό. Αλλά βγάνει ο κάθε υπουργό, βγαίνει τώρα παράδειγμα. Να κλειώσετε όμως. Επειδή εγώ είμαι στον τομέα μου των υποδομών, έτσι. Όπου έχω ευθύνη αυτού του τομέα. Βγαίνει ο υπουργό, ο κύριο Καραμαλή, με υπουργική απόφαση και καταργεί ένα άρθρο νόμου το οποίο ο ίδιο έχει ψηφίσει στη Βουλή. Βγάζω μια ανακοίνωση, ένα θέμα και τη βάλαν δύο site. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Ναι. Δεν είναι προσωπικό. Τελειάκη, δεν είναι προσωπικό, προσωπικό και το πρόβλημα. Και το παραπονό μου δεν είναι δημοκρατία. Ακούστε με. Είναι ακούστε με. Δεν το σημερίζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα. Φαίνεται λίγο καταστροφή. Για την ποιότητα της δημοκρατίας. Εγώ τι είπα, ότι υπάρχει δικτατορία. Γιώργο. Αυτό καταλάβατε. Όχι, ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Με συγχωρείτε. Αυτό καταλάβατε. Δηλαδή, τι δεν υπάρχει, τίποτα άλλο. Ρωτήσαν κάποτε την Καμίλα αν τη αρέσει ο νύφορος ο κατήφορος. Και λέει, ρε παιδιά, γιατί η σώμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, πάρτε μια τελεία να τοποθετεί και η Αστιακή. Μιλάτε τώρα, δεν υπάρχει και δημοκρατία. Μα έχετε δίκιο, εσείς καταγγέλλετε δημοκρατία. Αλλά οι νητές της δικτατορίας μπορεί να υπάρχουν στην κυβέρνηση. Αλλά εγώ δεν είπα ότι έχουμε δικτατορία. Έθεσα θέμα ποιότητας δημοκρατίας. Λοιπόν, πρέπει να πληροφορήσουμε τον κύριο Βαρεμένο και τους φίλους που μας ακούνε ότι στις 7 Ιουλίου έγιναν εκλογές. Κύριε Βαρεμένο, αυτό είναι αλαζονικό όμως, έτσι. Το καταλαβαίνω. Να μου λέτε ότι δεν έχω καταλάβει ότι έγιναν εκλογές. Το καταλαβαίνω ότι έχετε ένα ζόρι. Είναι αλαζονικό. Δεν νομίζω ότι σας πάει. Έχετε τεράστιο ζόρι και δεν είναι καθόλου αλαζονικό. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να επιδείξετε ένα σεβασμό στη λαϊκή ετιμιγορία και αυτό πολύ σοβαρά δεν είναι καθόλου αλαζονικό. Τι μας λέτε, θέλω να κάνουμε κριτική, δηλαδή. Θέλω να καταλάβετε, κύριε Βαρεμένη, δεν μιλούσα πάνω σας την ώρα που μιλούσατε και μιλούσατε ήδη 9 παρακαλώ, λεπτά. Παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, είναι λοιπόν απαραίτητο καταρχήν να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση αυτή ξεκίνησε με πολλαπλάσια εμπιστοσύνη από το ποσοστό που πήρε και αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε σχέδιο και ότι είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα. Αναφερθήκατε πριν στην υπόθεση της ΔΕΗ. Είσαστε εσείς που υπονομεύσατε με όλους τους τρόπους τη μικρή ΔΕΗ. Ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης και βάζει και τα δύο ζητήματα στο τραπέζι με ευθυκρισία. Και το ταμιακό ζήτημα και πώς θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Αποκαλύφθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κοινωνικό τιμολόγιο και ήταν προνομιούχοι με βίλες και δεν πλήρωναν και δεν είναι μόνοι. Και το διαρθρωτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τις λινετικές μονάδες. Κάνατε κάτι γι' αυτό? Η απάντηση είναι ότι συμφωνήσατε να δίνει ρεύμα η ΔΕΗ σε χαμηλότερες τιμές από αυτό που παράγει, επιχειρώντας έτσι να απελευθερώσετε στρεβλά την αγορά ενέργειας και χωρίς το μεταξύ ΔΕΗ να παίρνει φράγκο. Και έτσι οδηγήθηκε η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας στο πρόβλημα. Θέλω να ξαναπώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα τα οποία τόσο καιρό κρύβατε κάτω από το χαλί. Κυρία Σπυράκη, εσείς είστε στον τομέα της ενέργειας τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείστε πολλά χρόνια, πήρατε και ένα βραβείο. Τι θα γίνει με τη ΔΕΗ εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή, ο κύριος Χατζηδάκης λέει: εγώ δεν είμαι μάγος. Δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Τι θα γίνει με αυτό, μπορείτε να μας πείτε, τι λένε έξω? Προφανώς και δεν είναι μάγος. Η διαδικασία, η κατεύθυνση είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας έπρεπε να έρθει με τη διαδικασία της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά. Ναι. Όχι συμφωνώντας και υπογράφοντας ότι το μερίδιο της ΔΕΗ θα μειωθεί έναντι μηδενικού τιμήματος, όπως συμφώνησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση τώρα τρέχει να σώσει έναν συστημικό παίκτη της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος παίζει και κομβικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Και το κάνει, πραγματικά το κάνει ανοίγοντας τα χαρτιά της. Δηλαδή ο κ. Χατζηδάκης με αυτό που παρουσιάζει, σας είπα και πριν ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει και το ταμιακό ζήτημα και το διαρθρωτικό ζήτημα που είναι οι λινητικές μονάδες. Πιστεύω, εύχομαι ότι υπάρχουν και λεπτομέρειες του σχεδίου και ότι θα τα καταφέρει. Καλώς. Η αντιπολίτευση όμως, μέχρι χτες κυβέρνηση πριν από ένα μήνα, αντί να δημιουργεί καταστάσεις φωνάζοντας τώρα ότι δεν υπάρχει ελευθερία στον τύπο και ότι καλύπτονται οι κυβερνητικές δραστηριότητες, πρέπει η ίδια να καταλάβει ότι έχουμε μια κυβέρνηση στην εκκίνησή της και ότι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον είναι εκεί. Καλώς. Δεν είναι στον αντίλογο που διατυπώνει το κόμμα που έχασε τις εκλογές 7 Ιουλίου. Κύριε Βαρεμένε, μία φράση για τη ΔΕΗ για να ολοκληρώσουμε. Τη ΔΕΗ, εσείς θα σταθείτε απέναντι σε αυτή την προσπάθεια εξυγίανσης που ονομάζει η κυβέρνηση? Εδώ, πριν αναλάβει η κυβέρνηση, είχε πάρει κάποιες αποφάσεις για τη ΔΕΗ. Και για να προετοιμάσει το έδαφος, ήταν να δραματοποιήσει την κατάσταση στη ΔΕΗ. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αν θέλετε να συζητήσουμε εάν υπάρχει τέτοιου είδους βούληση. Αλλά σας λέω εδώ, προετοίμασε το έδαφος. Με τι στόχο? Δηλαδή, με στόχο ότι η ΔΕΗ καταραίει. Και τι στόχο θέλει, τι θέλει να πετύχει στο τέλος? Μα το δεν το κρύβει κιόλας. Διάβασα τώρα ότι κάνει λόγο για την ιδιωτικοποίηση του 24% του ΑΔΜΕ. Δεν ξέρω τι ακριβώς ο κύριος Χατζηδάκης. Ακριβώς λέω, έχει στο μυαλό του. Είναι κακό το σίγουρο αυτό να το κάνει. Είναι κακό να το κάνει. Κοιτάξτε, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Και εγώ δεν το πάω, ξέρετε. Υπάρχει μια ακραία ερμηνεία. Έτσι. Ότι κάπου έχει στάξει κάτι. Και προκειμένου... Ερμηνεία διαπλοκής εννοείται. Λέω, υπάρχει αυτή η ακραία ερμηνεία. Εγώ όμως δεν ξεκίνησα από εκεί όπως είδατε. Δηλαδή, τάζεις κάτι που δεν είναι δικό σου. Έτσι. Είναι κρατικό. Δηλαδή, αν πουλήσει με ένα διαγωνισμό. Και αρχίσει τη δραματοποίηση. Αρχίσει τη δραματοποίηση γιατί στην Ελλάδα είμαστε. Αλλά εγώ λέω το εξής. Να ακούσω πραγματικά τι θέλει να πει ο κύριος. Αυτό σας λέω το τελευταίο που. Ναι, το τελευταίο που άκουσα είναι αυτό. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι άλλο έχει στο μυαλό του. Εσείς είσαστε απέναντι πάντως, καταλαβαίνω, σε αυτό το σχέδιο. Κύριε Βαρεμένη, εσείς ξεκινήσατε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ πρώτα. Όχι, κανένα. Εσείς ξεκινήσατε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ, κύριε Βαρεμένη. Όχι, είπαμε. Έχει μετόχους Κινέζους ο ΑΔΜΕ, κύριε Βαρεμένη. Έχει μετόχους Κινέζους, κύριε Βαρεμένη. Και κυρίως πρέπει να δείτε ποιοι ήρθαν να αγοράσουν τις λιτικές μονάδες. Η απάντηση είναι κανένας. Κανένας. Δεν πήγε κανένας να αγοράσει τις λιτικές μονάδες. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Δείτε την πραγματικότητα όσο έχει. Παρατήρησα σήμερα, ναι, που λέει ο κύριος Χατζηδάκης μία επιλογή, ναι, θα ήταν να πουληθούν τα φράγματα. Αλλά λέει δεν πρέπει να γίνει. Από ό,τι κατάλαβα κιόλας. Ναι. Αυτή,
Είχε πει ο κ. Χαρτάκης. Η επιλογή. Δεν είναι επιλογή να δοθούν τα ηλεκτρικά. Γιατί τελικά υποθηκεύεται το μέλλον της. Εδώ πάντως είπε οι υδροελεκτρικά δεν πουλιούνται. Ναι. Και αυτό για να είναι ελκυστικό στο στρατηγικό επενδυτή. Είπε ότι ήταν μια επιλογή. Είναι μένει μια να τα δούμε αυτά. Και βαρεμένοι μπροστά μας θα είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Βαρεμένο και την κυρία Σπυράκη για την καλοσύνη που είχαν να έρθουν εδώ.